μάλιστα η Αυστραλιανή εταιρεία κατηγορούσε τον Τζόκοβιτς, το σημερινό τον τενίστα, ότι ήταν χορηγός των διαδηλώσεων και ενάντια στην εξόρυξη. Να ξέρετε όλα. Ο Βούτσης λοιπόν υποχώρησε από τις πιέσεις του κόσμου, δεν το λέω εγώ, η Κοριέρα ντε λα Σέρα το γράφει. Και ο Τζανταρίτης θα παραμείνει στη γη αναμένοντας περαιτέρω εξέλιξη, οι οποίες ήρθαν τώρα με τον Τζόκοβιτς στην Αυστραλία. Βλέπετε λοιπόν το follow the money σε κάθε ενέργεια, σε κάθε πράξη, σε κάθε διαδικασία και διεργασία. Είναι ο απαραίτητος όρος. Ψάξτε οποιαδήποτε αντιπαράθεση, σύγκρουση να βρείτε τα λεφτά από πίσω. Εκεί είναι το πρόβλημα. Ο Βούτσης λοιπόν, ξέρετε πότε κάπτηκε ο πρόεδρος της Σερβίας. Όταν ο Τζόκοβιτς άρχισε να γράφει σε social media ότι ο κόσμος θέλει υγεία και καλή υγεία. Twitter, Facebook, ο ίδιος, και να κάνει δηλώσεις. Ο ίδιος του μίλησε. Τα συμφέροντα όμως των Αυστραλών ήταν χοντρά. Αφού πρόκειται και πρόκειται για πολύ σημαντικά κοιτάσματα λιθίου, πάρα πολύ μεγάλη αξία τους, τεράστια. Το λίθιο είναι βασικό συστατικό για τις μπαταρίες των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Επίσης, αξιωματούχοι του Australian Tennis αναφέρουν ότι το σκηνικό έγινε για να τονωθεί η δημοτικότητα της κυβέρνησης. Δηλαδή τι κάνει η Αυστραλία, να σου πω εγώ, έδειξαν ότι αντιδρούν. Τι αντιδρούν τώρα, το βάλα λες και ένα ρεμάλι, ο τελευταίος τροχός λαθρομετανάστης, λαθροπρόσφυγας, πρόσφυγας, όπως θέλετε πείτε τον, το βάλα σε ένα δωμάτιο, το ανέκρινε ένας υπαλληλίσκος, τον είχαν άϊπνο, ναι, 6 ώρες ανάκριση, το βράδυ αργά, και του λένε τελειώνει το ωραριό, δηλαδή ο άλλος δεν σε ανακρίνει τώρα, τα ίδια θα πεις πάλι. Δηλαδή, εδώ λοιπόν έχουμε δύο ζητήματα. Τι θέλω να πω για να το καταλάβετε. Με ένα σπάρο δύο τριγωνιά είχαμε εδώ. Και τάχα μου η ιστοροφημία, η αυστηρότητα, βγαίνει ο άλλος ο καμπός, ο σωποδημιουργός της Αυστραλίας και λέει εδώ οι νόμοι ισχύουν. Ρε παραμυθάτσι, ρε πολιτικάντη, πώς ισχύουν οι νόμοι αφού έχουν περάσει άλλοι 5 ανεμβολίαστοι και πετέχουν του τουρνουά. Αλλά ξέρετε οι Αγγλοσάξονες, το έχουν αυτό. Είναι ακριβή στα πίτουρα να το τρώσει τους κωνικότες. Ειδικά οι Αυστραλοί, οι οποίοι άδειασαν τη Γαλλία, έχουν υπογράψει συμφωνίες που μιλάει για νόμους. Οι Αυστραλοί με τη Γαλλία δεν υπέγραψαν συμφωνία για να πάρουν από εκεί όπλα. Και όταν είχαν υπογράψει, βγάλουν ένα αρχή τεράστιο, την υπογραφή τους δεν τίμησαν. Και μου βγαίνουν οι Αυστραλοί και μου μιλάνε. Όλα αυτά λοιπόν για να καταλάβετε, επειδή πολλοί, να το συνδυάσουμε λίγο, λένε γιατί Τούρκοι διεκδικούν Αιγαίο, Κρήτη, μα για το φυσικό αέριο. Αν δεν υπάρχει κάτι να κερδίσεις, πόροι δηλαδή, πόρους, δεν διεκδικείς. Πήγε η Γερμανία γιατί πήγε στην Ουκρανία στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Σκεφτείτε λίγο. Πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ενέργεια κτλ. Γιατί κατέβηκαν από την Αφρική οι στρατιές του Ρόμελ, από την Βόρεια Αφρική και να χτυπήσουν τη Μέση Ανατολή. Ενέργεια, πόρους. Δεν γίνεται κάτι τυχαία. Θέλω να καταλαβαίνόμαστε. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Εσείς πιστεύετε να δει ότι ξαφνικά οι Αυστραλοί γραμμάτικα και ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας τα έβαλε με τον Τζόκοβιτς, δεν είναι τυχαία. Αυτό πιστεύει κάποιος από εσάς. Λένε κάποιοι επειδή είναι Ορθόδοξος. Εντάξει, έχουμε και πολλούς Ορθόδοξους στην Αυστραλία. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Ναι, είναι Ορθόδοξος. Πιστεύει στον Θεό και καλά κάνει και δικαιώματο όπως και εγώ. Όμως δεν είναι αυτό. Ή δεν είναι κυρίως αυτό. Η Αυστραλία έχασε λεφτά, δισεκατομμύρια ευρώ, δολάρια. Έχασα χρήματα. Και το ότι έχασα χρήματα οφείλεται στους Σέρβους που βγήκαν στους δρόμους. Και οφείλεται στον πατέρα του Τζόκοβιτς, αλλά και στον ίδιο τον Τζόκοβιτς, οι οποίοι αντιστάθηκαν. Αυτοί χρηματοδότησαν τα συλλαλητήρια, βοήθησαν οικονομικά, εν πάση περιπτώσει, τις αντιδράσεις των κατοίκων. Για μια τεράστια επένδυση τεραστίων διαστάσεων Αυστραλοαμερικανική. Νάτος, ο πατέρας Τζόκοβιτς. Εδώ είναι λοιπόν, όπως βλέπετε, οι διαμαρτυρίες στη Σερβία. Αυτό είναι πριν 10 μέρες. Πριν ξεκινήσει το σκηνικό του Τζόκοβιτς στην Αυστραλία. Πώς οι διαμαρτυρίες αναφερόταν κυρίως, επαναλαμβάνω, στο θέμα δημιουργίας του ρηχείου εξορίξεων του Τζανταρίου, δηλαδή λιθίου. Αλλά περνούν τον κόσμο τα ψέκια της Νέας Δημοκρατίας και όλοι αυτοί οι ψεκασμένοι των υπολείπων κομμάτων, Κινάλ, ΣΥΡΙΖΑ, για αφελούς, σας περνούν για χαζούς. Δεν σας λένε το αίτιο,
σχολιάζουν το αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα είναι αυτό. Μα αυτό είναι το αίτιο και το αποτέλεσμα είναι ταλαιπωρία, το κυνήγι του Τζόκοβιτς. Όποια και το αποτέλεσμα από και πέρα, παίξτε, 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 παίξτε. Άλλο, πες, δεν έχετε σημασία. Αυτό ήταν το αίτιο. Καμία νομιμοφάνεια, καμία νομιμότητα, καμία έξοδο καλή μαρτυρία. Όλη η ιστορία, δεν συνωμοσιολογώ να σας λέω, κοριάντα ασέρα. Μπείτε και ψάχτε site της Νέας Δημοκρατίας. Το protagon.gr, αν δεν κάνω λάθος, το αναφέρει. Από τον Νοέμβριο. Ότι δηλαδή ο Τζόκοβιτς, ο πατέρας του και ο ίδιος, ηγούνταν τις αντιθέσεις στην Αυστραλιανή εταιρεία μιας επενδύσεως, εισαγωγικών, ορυχείο θέλω να πάρουν τσάμπα, για να βγάλουν 10-15 νήσεις, δεν ξέρω πώς θα δεις. 2,5 δις λένε είναι όλη η ιστορία, αλλά 10-15 νήσεις είναι ο ορίζοντάς τους. Μιλάμε για τεράστια ποσά. Αυτά σας κρύβουν οι υπόλοιποι και για αυτά η εκπομπή και εγώ αγωνιζόμαστε. Για να σας δείχνουμε αυτό που συμβαίνει και όχι αυτό που θέλουν να συμβεί. Άρα λοιπόν, ολόκληρη αλήθεια για τον Τζόκοβιτς και όσα έγιναν στην Αυστραλία. Μόνο εδώ, πουθενά άλλου δεν θα ακούσετε. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με ένα τρομακτικό βίντεο, διότι εμείς τα Χριστούγεννα δεν ήμασταν εδώ, δηλαδή όπως γινόταν, αλλά δεν ήμασταν εδώ να σας δείξουμε τους φίλους μας, Πακιστανούς, βέβαια, τους συμπολίτες μας, όπως λέει ο Πρωθυπουργός. Όπως είπαν και πολλοί άνθρωποι, συμπολίτες, συμπατριώτες, οι οποίοι γράφοντας τα παράξενα υποδήματα την νομοθεσία της χώρας, μαζεύτηκαν κατά χιλιάδες στο Σύνταγμα και ύψωσαν και τουρκικές, πακιστανικές και άλλες σημαίες. Θα βρούμε άσχημο μπελά με τους προδοκάτορες που έχουν παρεσφρήσει μεταξύ των Πακιστανών. Πολύ άσχημο μπελά, στο λέω από τώρα. Σας προειδοποιώ για αυτά που έρχονται. Πολύ άσχημο μπελά. Και είναι πραγματικά απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Εδώ υπάρχει tweet, λογαριασμός στα social media επίσημος περί ανεξάρτητης Κρήτης. Αμπείτε στο Twitter, κίνηση λέει ανεξαρτησία της Κρήτης. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Δεν τα καταλαβαίνετε ορισμένοι. Θα βρούμε μεγάλο μπέλα με αυτά που έρχονται. Γιατί κοιμάται όρθια η κυβέρνηση. Γιατί δεν σφραγίζει τα σύνορα. Γιατί δεν κάνει pushback. Δεν με ενδιαφέρει, το επαναλαμβάνω, τι πιστεύετε και τι ψηφίζετε. Θα σας το πω για να το καταλάβετε. Θα έχουμε Ισλαμικό κόμμα σε λίγο καιρό. Ήδη μαθαίνω στη Γαλλία, κατεβαίνει ως υποψήφια πρόεδρος της Γαλλίας, μία έγχρωμη από μια γαλλική αποικία. Θα τα βρούμε μπροστά μας όλα αυτά. Στο Λονδίνο έχουμε, αν δεν κάνω λάθος, Ινδός είναι ή Πακιστανός. Πακιστανός, όχι Ινδός. Πακιστανό δήμαρχο. Θα τα βρούμε μπροστά μας. Τότε ούτε ο Μητσοτάκης θα υπάρχει, ούτε ο Ανδρουλάκης, ούτε ο Τσίπρας, ούτε όλοι αυτοί που υπερασπίζουν τα δικαιώματά τους, ενώ μιλάμε για παράνομες πράξεις και ενέργειες. Ούτε εγώ θα υπάρχω ως βιολογική παρουσία. Έρχεται Αρμαγεδόνας, σας το λέω και το προσέχω.